Τα προβλήματα είναι πολλά και οξυμένα. Η σημερινή παρουσία μου εδώ έχει να κάνει με την παρουσία μας σε όλη την Πελοπόννησο, αυτή τη στιγμή ταυτόχρονα σε όλα τα σωματεία γίνονται αντίστοιχες συγκεντρώσεις, συνελεύσεις και ενημερώσεις στους εργαζόμενους. Αύριο στο αμφιθέατρο του ψυχιατρίου της Τρίπολης θα έχουμε μία σύσκεψη όλων των συνδικαλιστικών στελεχών της κεντρικής Πελοποννήσου για να ενημερωθούν για τα κρίσιμα προβλήματα της υγείας. Το βασικό μας πρόβλημα αυτή τη στιγμή, που είναι απότοκο της υποχρηματοδότησης και του μνημονίου, είναι ότι τα νοσοκομεία έχουν αδυναμία λειτουργίας, δεν υπάρχουν υλικά, υγειονομικό, φαρμακευτικό υλικό, υπάρχει έλλειψη τεράστια σε προσωπικό, οι οργανισμοί και οι συγχωνεύσεις έχουν οδηγήσει μία ανασφάλεια στον κόσμο, γιατί αυτά έχουν συνδεθεί και από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και με τις εφεδρίες και τη διαθεσιμότητα, και εξηγούμε στον κόσμο ποιες είναι οι θέσεις της Ομοσπονδίας γύρω από αυτά τα ζητήματα. Ο κόσμος είναι απλήρωτος για το τελευταίο εξάμηνο, εφτάμηνο. Εδώ έχουμε επιπλέον ένα πρόβλημα στο πανεργατικό, ότι και δύο μήνες του προηγούμενου χρόνου είναι απλήρωτοι. Κάναμε μία παράσταση στη διοίκηση. Δυστυχώς σήμερα η διοικήτρια απουσίαζε. Είδαμε τον κύριο Λαμπιά. Μας ενημέρωσαν οι υπηρεσίες κάτω, γιατί ο ίδιος δεν είχε άποψη, ότι θα πληρωθούν οι εργαζόμενοι το τρίμηνο Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου ως τις 13 Οκτωβρίου. Παρ' όλα αυτά, για το δεύτερο εξάμηνο δεν υπάρχει καμία εκταμίευση. Επίσης, εκείνο το οποίο θέλουμε να πούμε είναι ότι ο οργανισμός του νοσοκομείου εδώ πρέπει να είναι ένας οργανισμός που να περιλαμβάνει τις κρίσιμες ειδικότητες. Το νοσοκομείο το παρακρατικό και κτηριακά έχει προβλήματα, ενώ ήταν από τα παλιά τα καλύτερα νοσοκομεία στην περιφέρειά μας. Σήμερα έχουν γίνει σύγχρονα καινούργια νοσοκομεία αλλού, ενώ υστερούμε σημαντικά και ως υποδομή εδώ στο νοσοκομείο. Πόσο μάλλον που θα φιλοξενήσει το επόμενο διάστημα και υπηρεσίες από το ψυχιατρίο, καθότι μέσα από το ψυχαργός και τη διάλυση του ψυχιατρίου ουσιαστικά θα μεταφερθούν όλες αυτές οι υπηρεσίες στα πλαίσια της ενοποίησης και εδώ. Το θέμα είναι ότι αν μπορούμε να λύσουμε μικροπροβλήματα, όμως σημαντικά δεν λύνονται τα μικρά, αν δεν λυθούν τα μεγάλα. Και τα μεγάλα ποια είναι? Είναι το θέμα της πολιτικής της Τρόικας και της κατεύθυνσης των μέτρων, τα οποία είναι πάλι μέτρα σε βάρος των μισθωτών και των συνταξιούχων. 9 δισεκατομμύρια από το πακέτο το καινούριο αφορά οριζόντιες περικοπές μισθών και συντάξεων και κοινωνικών επιδομάτων. Δηλαδή τα άτομα με ειδικές ανάγκες σε λίγο θα τα ρίχνουμε στον Κεάδα. Όμως οι εργαζόμενοι προς Θεού δεν πρέπει να περάσει αυτό το μήνυμα της ιτοπάθειας, το σφάξε με αγάπη να γιάσω. Πρέπει να αντισταθούμε, να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική, γιατί αυτή η πολιτική είναι πραγματικά που οδηγεί σε ερημοποίηση της χώρας και στοχοποιεί τα κοινωνικά αγαθά και δικαιώματα. Με πρώτο το αγαθό της υγείας, η παιδεία και αυτή έχει στοχοποιηθεί, όπως επίσης και η κοινωνική ασφάλιση. Βλέπουμε πλέον ότι μας πάνε στο αμερικάνικο μοντέλο, έτσι και στην υγεία, με ένα υποτυπώδε σύστημα υγείας, το οποίο ο Ρότνεϊ απειλεί ότι θα το, εάν έρθει στην εξουσία, να το ανατρέψει. Έτσι και επίσης μας πάνε στα ιδιωτικά ασφαλιστικά πακέτα των ιδιωτικών εταιριών και των τραπεζών. Είστε όμως ικανοποιημένοι, μιλάμε για το χώρο της υγείας, από τις αντιδράσεις που υπάρχουν και από τη διάθεση του κόσμου να βγει εντός εισαγωγικών στους δρόμους και εκτός εισαγωγικών? Περιμένουμε πολύ περισσότερα. Βεβαίως ξέρουμε ότι το προσωπικό των νοσοκομείων έχει πολλά εμπόδια με το προσωπικό ασφαλείας, με την ιδιομορφία της εργασίας του. Παρ' όλα αυτά όμως και μορφές που δεν χάνουν χρήματα οι εργαζόμενοι, όπως τα απογευματινά συλλαλητήρια. Προθέσαμε μαζί με την ΟΕΝΓΕ το Σάββατο συλλαλητήριο στην Αθήνα. Περιμέναμε πολύ καλύτερη συμμετοχή. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς πάνω σε αυτά. Και χθες είχε συλλαλητήριο η ΓΕΣΕ με την ΑΔΔ, μη γνωρίζοντας ότι σήμερα θα είναι η Μέρκελ που θα ήταν το συλλαλητήριο για τον ερχομό της Μέρκελ. Δεν ήταν η συμμετοχή την οποία αναμέναμε. Και τα μέτρα είναι πολύ χειρότερα ή εξίσου χειρότερα και με το πρώτο και με το δεύτερο, το μεσοπρόθεσμο. Νομίζω ότι οι πολίτες μετά την εκλογική διαδικασία των δύο αλλεπάλληλων εκλογών έχουν απογοητευτεί. Αυτή είναι η γνώμη μου. Εκτονώθηκαν με την ψήφο τους. Πέρσι υπήρχαν πολύ πιο έντονες αντιδράσεις, για εξίσου βέβαια σκληρά μέτρα. Υπήρχαν οι αγανακτισμένοι, υπήρχαν κινήματα στις πλατείες κτλ. Φέτος δεν υπάρχει αντίστοιχη κινητικότητα και δυστυχώς πολλοί πιστεύουν ότι θα είναι τα τελευταία μέτρα. Δεν θα είναι τα τελευταία μέτρα. Τα μέτρα θα είναι 20 δισεκατομμύρια. Γιατί? Γιατί για κάθε μονάδα που πέφτει το έλλειμμα χρειάζονται 2,5% η μονάδα του ΑΕΠ. Χρειάζονται 2,5% το ΑΕΠ μέτρα. Το έλλειμμα πρέπει να πέσει από το 6,6% που θα είναι το 2012 στο 2,4% από το μνημόνιο. Που σημαίνει για τις 4 μονάδες αυτές του ΑΕΠ απαιτούνται 10% το ΑΕΠ μέτρα. 10% το ΑΕΠ είναι 19,5 δισεκατομμύρια και όχι τα 11 τα οποία μας παρουσιάζουν τώρα. Τα οποία έγιναν 13 σοπηρά και δεν ξέρουμε πόσα άλλα θα γίνουν στο τέλος της εφαρμογής αυτής της πολιτικής. Εγώ πιστεύω ότι με το κούρεμα που θα γίνει, γιατί δεν μπορεί να βγει το χρέος, θα γίνει και νέο κούρεμα του χρέους, θα υπάρχει το τελικό
σχέδιο πλέον και οι τελικές περικοπές. Και τότε θα έχει ολοκληρωθεί και αυτή η εσωτερική υποτίμηση που λένε, περίπου ένα 35% των εισοδημάτων μεσοσταθμικά όλων των πολιτών να έχει εξαερωθεί.